Κοντά μας ο καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας, κύριος Δημήτρης Κούβελας. Να τον δούμε, να τον καλησπερίσουμε. Γεια σας και σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη σύνδεση, κύριε Κούβελα. Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αφορμή το ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Ανοίγει ο δρόμος για ορθολογικότερη διαχείριση των εμβολίων της Pfizer, αφού πια, όπως προείπαμε, όπως ακούσαμε, δεν είναι και τόσο στενά τα όρια αποθήκευσης, καθιστώντας ουσιαστικά έτσι τη διαδικασία ευκολότερη και ταχύτερη. Γιατί λοιπόν, κατά τη δική σας πάντα εκτίμηση, η κυβέρνηση δεν επικοινώνησε την επίμαχη είδηση που κατ' ουσίαν σημαίνει ταχύτητα και μεγαλύτερη ευελιξία, ειδικά όταν η διαδικασία αυτή τρέχει υπό μεγάλη πίεση και με εμβολιασμούς εκτός σειράς, ρουσφετολογικού χαρακτήρα, ακούμε διάφορα. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να απαντήσω για την κυβέρνηση, δεν μπορώ να σας πω. Προφανώς, τη δική σας εκτίμηση απλά. Ναι. Κοιτάξτε, όπως είχαμε ξαναπεί και λόγω της έγκρισης πριν από αρκετούς μήνες των μονοκλωνικών αντισωμάτων, τους οποίους επίσης η χώρα μας θα μπορούσε να αδειοδοτήσει με βάση τις συμφωνίες εναρμόνισης που υπάρχουν μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, για άλλη μια φορά προφανώς η Ελλάδα, γιατί έτσι το αποφάσισε, περιμένει τον αίμα να πάρει την κεντρική απόφαση και από εκεί πέρα να συμμορφωθεί με τις οδηγίες που θα εκδώσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και όχι ο Αμερικάνικος Οργανισμός Φαρμάκων, παρόλο που αυτό όλοι καταλαβαίνουμε ότι ήταν προς συμφέρον της δημόσιας υγείας. Εφόσον το εμβόλιο μας θωρακίζει, αλλά δεν αποτελεί και πανάκια, γιατί δεν συζητάμε πιο έντονα για τα φάρμακα και πιο συγκεκριμένα για τα φάρμακα αντισωμάτων τα οποία βοηθούν στο να αποφευχθούν οι διασωληνώσεις? Και πάλι με ρωτάτε κάτι για το οποίο δεν έχω εγώ απάντηση. 9 Νοεμβρίου είχε εγκριθεί το πρώτο αντίσωμα της Λίλη, έκτοτε εγκρίθηκαν και δεύτερο και συνδυασμοί τους, που είναι εξαιρετικά αποτελεσματικοί. Mm-hmm. Μιλάμε για πάνω από 70% ίαση, άρα παρόλα αυτά και ενώ όλη η Ευρώπη έχει προμηθευτεί τα αντισώματα, η Ελλάδα περιμένει στην ουρά μήπως και δεν ξέρω τι θα γίνει. Όσον αφορά στα εμβόλια, έχετε επίσης πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Είναι ένα εργαλείο κάποιας αξίας, δεν είναι όμως ένα πράγμα στο οποίο μπορούσαμε να βασιζόμαστε καθ' ολοκληρία. Δεν είναι ούτε τόσο αποτελεσματικά όσο φανταζόμαστε και κυρίως δεν υπάρχει ο ακατάλληλος αριθμός προκειμένου να εμβολιάσουμε τον πληθυσμό. Και γι' αυτό λόγο παίζαμε στην ελπίδα από το νέο έτος θα βγουν οι μάσκες και τώρα πάμε σε καθολικό lockdown. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι μεγάλες αντιφάσεις που δείχνουν μια, να το πω, αδυναμία διαχείριση της κατάστασης, παίρνοντας συνεχώς σκληρότερα μέτρα τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερο υγειονομικό νόημα. Αδυναμία διαχείρισης, βέβαια, ένα χρόνο μετά θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος. Δεν έχουμε καταλήξει σε κάποια απτά συμπεράσματα με την εμπειρία των 12 μηνών που έχουν προηγηθεί. Και δίνεται επίσης η εντύπωση, κύριε Κούβελα, ότι έχουμε ως βαρόμετρο τα νοσοκομεία. Γιατί πρέπει να φτάσει ο ασθενής στο επίπεδο της νοσηλείας για να εκτιμήσουμε στο σύνολό του το πρόβλημα, το οποίο κατ' ουσίαν ξεκινάει από τη μεταδοτικότητα? Κοιτάξτε, από την αρχή που μιλούσαμε, γιατί έχουμε ήδη μια παλιά σχέση μεταξύ μας, λέγαμε ότι η λύση, η υγειονομική λύση είναι η πρωτοβάθμια. Έτσι. Θα μπορούσε να έχει δομηθεί ένα σύστημα πρωτοβάθμιας μέσα σε 2-3 μήνες. Δεν είναι όχι μόνο καμία προσπάθεια, καμία κουβέντα. Ενώ κανένας ποτέ δεν το διέψευσε, κανένας δεν είπε ότι δεν είναι έτσι, μονίμως ασχολούμαστε με τις εντατικές. Οι εντατικές όμως επίσης έχουμε ομολογήσει, είναι το τελευταίο στάδιο. Όταν έχουν ξεφύγει όλα τα άλλα μέτρα. Στις εντατικές θα έπρεπε να οδηγείται ένα ελάχιστο ποσοστό των νοσούντων, το οποίο στο μεγαλύτερο αριθμό αυτών θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται στο σπίτι. Έτσι σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν πρωτόκολλα αντιμετώπισης του COVID στο σπίτι. Στην Ελλάδα προφανώς δεν υπάρχει τίποτα. Πήγαμε, κάναμε COVID μονάδες, όχι εντατικές, στις οποίες μαζεύονται οι ασθενείς και καθιστούν τα νοσοκομεία χώρους υπερμετάδοσης. Δεν αποφασίσαμε να ενεργοποιήσουμε ειδικά νοσοκομεία και ουσιαστικά μετατρέψαμε όλο το ΕΣΥ σε σύστημα υγείας μίας νόσου και πάει λέγοντας. Αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και ένα χρόνο, αλλά ξέρετε ποτέ δεν είναι αργά για τα καλά μέτρα, θα έπρεπε η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια άμεση επιβολή του υποχρεωτικού θεσμού του οικογενειακού γιατρού. Θα έπρεπε ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας, όπως υποχρεούται να φοράει μάσκα, να δηλώσει οικογενειακό γιατρό. Ο οικογενειακός γιατρός πια είναι υπεύθυνος για πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να συμπληρώσει την κάρτα υγείας, θα συμπληρωθεί ο ηλεκτρονικός φάκελος
ο οποίος εδώ και 2 χρόνια υπάρχει, είχε τρέξει πιλωτικά, δεν είχε βρεθεί όμως το κατάλληλο σύστημα για να ευδοκιμήσει, μέσα σε 2-3 μήνες θα είχαμε τα πάντα καταγραμμένα. Και θα σας πω μια εγκληματική αμέλεια της πολιτείας. Είχαμε πει από την αρχή, και το συζητούσε όλος ο κόσμος, ότι οι εμβολιασμοί ξεκινάνε με τους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η συγκλονιστική πρακτική, όπου έχουν εμβολιαστεί οι 90χρονοι και δεν έχουν εμβολιαστεί οι 50χρονοι με σοβαρά νοσήματα. 50χρονος με σοβαρά νοσήματα μπορεί να κινδυνεύει πιο πολύ από έναν 90χρονο, ενώ ταυτοχρόνως έχει υποχρέωση να εργάζεται και να συντηρεί οικογένεια. Αν λοιπόν πρέπει να προστατεύσουμε έναν από τους δύο, ποιος πιστεύετε ότι είχε μεγαλύτερη ανάγκη άμεση προστασίας από το εμβόλιο, ο 90χρονος που δεν βγαίνει και από το σπίτι του ή ο 50χρονος που είναι αναγκασμένος να εργάζεται για να συντηρεί την οικογένειά του και κινδυνεύει το ίδιο και περισσότερο γιατί έχει υποχρεώσεις. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που δεν εμβολιάσαμε αυτούς που είχαν πραγματική ανάγκη, γιατί το κάναμε, γιατί δεν είχαμε στοιχεία. Και δεν είχαμε στοιχεία γιατί αδιαφορήσαμε όλο αυτόν τον καιρό να στηρίξουμε μια πρωτοβάθμια η οποία βασικά θα συνέλεγε και τα στοιχεία για το σύνολο του πληθυσμού. Αυτό είναι το πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχουμε δημιουργήσει και ουσιαστικά δεν το σκέφτεται και δεν το δημιουργεί κανένας.